Αριστοτρίτη, 16 Απριλίου 2024. Χαίρετε. Χαίρετε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα για το πώς αναπληρώνουμε το πατρικό πρότυπο στα παιδιά. Κάτω από το βίντεο της προηγούμενης Αριστοτρίτης, μια φίλη γράφει «Αγαπημένες μου, υπέροχο, μήπως θα μπορούσατε να κάνετε ένα βίντεο σχετικά με το πώς να αναπληρώσουμε την έλλειψη πατρικού προτύπου, ειδικά για ένα αγόρι?» Είτε λόγω διαζυγίου και αποστασιοποίησης του πατέρα, είτε λόγω παντελούς απουσίας του πατέρα. Θάνατος, μητέρα μονογονιός και ούτω καθεξής. Δηλαδή μας ρωτάει η κοπέλα, αν μια γυναίκα μεγαλώνει ένα αγόρι μόνη της, νομίζω ότι ισχύει και για το κορίτσι όμως αυτή η απουσία του πατρικού προτύπου. Δεν είναι μόνο για το αγόρι που είναι σημαντική. Είτε το μεγαλώνει μόνη της γιατί έχει χωρίσει το ζευγάρι και ο πατέρας έχει αποστασιοποιηθεί, είτε γιατί είναι παιδί το οποίο το γέννησε η κοπέλα μόνη της με δότη, είτε γιατί έχει πεθάνει ο πατέρας. Πώς αναπληρώνεται το πατρικό πρότυπο? Λοιπόν, να πούμε ότι οι σύγχρονες έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία 15 με 20 χρόνια γύρω από το ρόλο του πατέρα και το πόσο σημαντικός είναι στο μεγάλωμα του παιδιού μετά από πάρα πολλά χρόνια που διαφαινόταν μέσα από τις έρευνες η έλλειψη των ερευνών που αφορούν και τον πατέρα. Διαφαινόταν λοιπόν μέσα από αυτές τις έρευνες ότι ο σημαντικός ενήλικας, ο οποίος είναι βοηθητικός στο μεγάλωμα των παιδιών, είναι μόνο η μητέρα. Εμφανίστηκε στη βιβλιογραφία έτσι ένας μεγάλος όγκος δεδομένων γύρω από το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του πατέρα για την κοινωνικοποίηση του παιδιού, αλλά και γενικότερα στον τόπο που θα δομήσει την αυτοεκτίμηση του και το πόσο σημαντικός είναι το ίδιο το παιδί για την αυτοαξία του και την έτσι σημασία που πρέπει να δίνει στον εαυτό του. Και υπάρχουν αρκετοί ερευνητές που λένε ότι όσο σημαντική είναι η μητέρα για το μέσα του παιδιού, τόσο σημαντικός είναι και ο πατέρας για το έξω του παιδιού. Ενώ για την εικόνα που έχει προς τα έξω. Άρα και ιδίως είναι πάρα πολύ σημαντική και πολύ ουσιαστική στο μεγάλωμα των παιδιών, κάτι που σημαίνει ότι δεν είναι αποκλειστικά δικαίωμα της μητέρας και από εκεί ξεκινούν και άλλα θέματα τα οποία έχουμε κατά καιρούς δείξει. Τώρα, η σημασία του ομόφυλου γονέα, δηλαδή του γονέα το ίδιο φύλο με το παιδί, το λέω γιατί το τελευταίο διάστημα υπάρχει μεγάλη σύγχυση των ενιών στους όρους. Στους όρους. Εντάξει, όταν λένε ομόφυλο ζευγάρι, εννοώ που είναι και οι δύο από το ίδιο φύλο, νομίζω. Ενώ ναι, ομόφυλος γονέας είναι ο γονέας του ίδιου φύλου. Ναι, σωστά. Ομόφυλος γονέας, ναι. Άρα, ο ρόλος του ομόφυλου γονέα προς το παιδί είναι και αυτός επίσης σημαντικός, γιατί είναι η ταύτιση του παιδιού, βοηθάει στην ταύτιση του παιδιού με το γονιό του. Άρα, το αγόρι μετά τα 7 με 8 χρειάζεται επί της ουσίας τον μπαμπά του για να μπορέσει να ταυτιστεί και να έχει έτσι να αντιληφθεί το ρόλο του φίλου του και να αντιληφθεί διάφορα πράγματα γύρω από ό,τι και να είναι, δηλαδή ό,τι και να αποφασίσει να είναι στη ζωή του. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία του πατέρα του και της μητέρας του και το κορίτσι είναι αντίστοιχα. Άρα εδώ έχουμε θίξει δύο ζητήματα. Το ένα είναι πόσο σημαντικός είναι ο πατέρας στη ζωή των παιδιών, που είναι εξίσου σημαντικός με τη μητέρα, και το άλλο είναι πόσο σημαντικός είναι ο ομόφυλος γονέας στη ζωή των παιδιών, που πάλι είναι σημαντική η παρουσία και του πατέρα και της μητέρας για το μεγάλωμα και των κοριτσιών και των αγοριών. Τώρα, όταν απουσιάζει είτε ο πατέρας είτε η μητέρα, εμφανίζονται κάποια προβλήματα. Πλέον ζούμε στην εποχή που, παιδί μου, η ρόλη των φίλων είναι διαφορετική. Παλαιότερα λέγαμε ότι ο άντρας είναι ο κουβαλητής, αυτός που φέρνει, ρε παιδί μου, τα ψώνια, αυτός που βοηθάει στο να επιβιώσει η οικογένεια οικονομικά και εργάζεται και είναι έξω από το σπίτι, και η μητέρα είναι αυτή που είναι στο σπίτι και φροντίζει τα παιδιά.
Πλέον δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Πλέον και οι δύο γονείς ως επιτοπλίστων, γιατί υπάρχουν οικογένειες που δεν είναι έτσι, ως επιτοπλίστων εργάζονται και οι δύο, άρα διαμοιράζονται εξίσου ή πρέπει να διαμοιράζονται ωστόσο. Δηλαδή δεν υπάρχουν για ανδρικές και γυναικείες δουλειές και τα δύο φύλλα μπορούν εξίσου να κάνουν και τις δουλειές που παραδοσιακά ανήκαν στο ανδρικό φύλλο και τις δουλειές που παραδοσιακά ανήκαν στο γυναικείο φύλλο. Δηλαδή δεν έχει διαφανεί σε κάποια έρευνα ότι οι άντρες δεν μπορούν να σφουγγαρίζουν και να σκουπίζουν και είναι καθαρά Μια χαρά γυναικείο. μπορούν κόροι και έχουν και περισσότερους μυς. Ένας Σωστά. γυμνασμένος άντρας έχει περισσότερη μυϊκή δύναμη για να σπρώξει και τη σκούπα και την χειροναχτική σκούπα και την ηλεκτρική, αλλά και για να δουλέψει τη σφουγγαρίστρα. Μια χαρά. Ακριβώς, ναι. Οπότε, από τη στιγμή που έχουμε ξεχωρίσει πια τι είναι σημαντικό και τι, και όλα αυτά που λέγαμε κατά καιρούς και λέγαν και οι έρευνες έχουν διαφανεί ότι δεν ισχύουν πια, θα πρέπει να αναπληρωθεί αυτό το κενό και αν έχουμε την απουσία εδώ, λόγω του ερωτήματος του πατέρα και δεν υπάρχει άλλος σύντροφος ή δεν επιθυμεί η μητέρα να έχει άλλο σύντροφο, όπου ενσυνείδητα θα διατελεί και το ρόλο, το πατρικό ρόλο, έτσι. Πάνω μου, η γυναίκα μπορεί να επιθυμεί, αλλά να μην υπάρχει διαθέσιμος αξιόλογος σύντροφος. Σωστό, σωστό. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο να θέλεις να έχεις μια επιθυμία, είναι να βρεις και άνθρωπο της προκοπής. Είναι να βάλεις δίπλα στο παιδί σου έναν άνθρωπο, ό,τι να είναι, προκειμένου να υπάρχει ένας άνδρας εκεί για να έχει το παιδί πρότυπο, μπορεί να κάνεις και ζημιά με αυτόν τον τρόπο. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι αν επιλέγουμε συνειδητά στον περίγυρο μας, τον οικογενειακό, και στο σπίτι μας να συναγελαζόμαστε με άνδρες που να μην είναι ο πατέρας του παιδιού, μπορεί να είναι ο παππούς του παιδιού, ένας θείος του παιδιού, μπορεί να είναι ένας καρδιακός φίλος οικογενειακός της μητέρας, που να είναι υγιή ανδρικά πρότυπα. Αυτό μπορεί να αναπληρώσει την απουσία του πατέρα. Φυσικά, φυσικά. Αυτό είναι που θα έλεγα, ότι αν δεν υπάρχει κάποιον ενσυνείδητο πατρικών πρότυπων που θα διατελεί αυτόν τον ρόλο και είναι ο σύντροφος της μητέρας, τότε άλλα πατρικά πρότυπα, είτε αυτός είναι δάσκαλος, είτε είναι ο καθηγητής του παιδιού, είτε είναι κάποιος από δραστηριότητα που κάνει, ελεύθερη δραστηριότητα, ναι. Είτε είναι παππούς, είτε είναι θείος, είτε είναι φίλος της οικογένειας, είτε είναι νονός του παιδιού, οτιδήποτε. Οποιοδήποτε ενήλικας μπορεί να, και θέλει να είναι κοντά στην οικογένεια, μπορεί να δημιουργήσει να μια επιδιώξουμε, σταθερή αγάπη μου. Δηλαδή, να μπορεί να επιδιώξουμε έχουν... ακριβώς. Να Αλλά μπορεί να διαλέξουμε. Μην υπάρχει πάλι. Εξαρτάται και από την οικογένεια που ζει η μητέρα, από τις σχέσεις αγάπη της μου, με... και να μην υπάρχει συγγενής που να είναι έναν αξιόλογο ανδρικών πρότυπων, που να χρησιμεύσει ως ανάδοχο πατρικό πρότυπο. Μπορεί να είναι ένας φίλος, μπορεί να είναι ένας συνάδελφος, ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει ποιότητα. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να βρούμε, μάλλον δεν είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις έναν άνθρωπο με τον οποίο να κάνεις παρέα που να είναι αξιόλογος, παρά έναν άνθρωπο με τον οποίο να κάνεις σχέση. Δηλαδή, είναι πιο εύκολο να δημιουργηθεί μια φιλία παρά μια ερωτική σχέση. Το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω, για τα ζευγάρια που είναι δύο άντρες μαζί και τα ζευγάρια τώρα σε αυτήν την περίπτωση που είναι δύο γυναίκες μαζί. Εντάξει, ξέρω ότι είναι πολύ μεγάλο θέμα, δεν το αγγίξαμε τότε που γινόταν ο χαμός, τότε που έβγαιναν διάφορες επιστημονίσκες και ακόμη και στην Ελληνική Βουλή έλεγαν τις αντιεπιστημονικές απόψεις τους, ότι αν μεγαλώνουν τα παιδιά με δύο πατεράδες ή δύο μητέρες, ότι αυτό θα το καταστρέψει. Έχω την εξής σκέψη και σε ρωτώ εσένα που είσαι ακαδημαϊκός και που γνωρίζεις τη βιβλιογραφία πολύ καλύτερα από εμένα. Ο κάθε άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, δεν έχει αρσενική πλευρά και θηλυκή πλευρά ψυχολογικά? Έχει. Οι ενήλικες δεν έχουμε το αρσενικό μας κομμάτι και το θηλυκό μας κομμάτι, είτε είμαστε άνδρες είτε είμαστε γυναίκες.
Δεν θα μπορούσε σε ένα ζευγάρι που μεγαλώνουν δύο γυναίκες στα παιδιά συνειδητά οι μητέρες να καλλιεργούν την ανδρική τους πλευρά ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο να δώσουν εμέσως έναν πατρικό πρότυπο. Γιατί οι μελέτες λες ότι λένε ότι το πατέρας χρησιμεύει σαν το πρόσωπο εκείνο το οποίο θα βοηθήσει το παιδί σε σχέση με την κοινωνική του αυτοεκτίμηση, την προσωπική του αυτοεκτίμηση, τις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους. Εγώ έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι το αρσενικό κομμάτι της προσωπικότητας μας και το θηλυκό κομμάτι της προσωπικότητας μας, είναι ότι το αρσενικό κομμάτι έχει να κάνει με την αυτοπεποίθηση, με τη δυναμικότητα, με την πρωτοβουλία. Για παράδειγμα, χθες το απόγευμα, ο μικρός μου ο γιος ο Νικόλας ήθελε να βγει έξω να παίξει. Εδώ που μένουμε είναι ένα συγκρότημα που έχει πολλά σπίτια, που έχουν πολλά παιδιά. Και πάει έξω να παίξει, έρχεται πίσω και μου λέει, υπάρχουν, μου λέει, ήθελε να παίξει μπάλαν. Έχει δύο παιδιά που παίζουν μπάλαν, αλλά είναι μεγάλα. Αυτός 8 και είναι 15. Ντρέπομαι, μου λέει, να πάω να τους πω να παίξουν μαζί. Να παίξουν μαζί. Του λέω, ποιε μου, πήγαινε και πες τους, γεια σας, είμαι ο Νικόλας. Φοράω παπούτσια, το πήραμε κάτι και μια ποδοσφαιρικά παπούτσια, φοράω παπούτσια ποδοσφαίρου, μου αρέσει μπάλα, θέλω να παίξω μαζί σας. Μα μου λέει, ντρέπομαι, και αν μου πούν φύγει από εδώ, του λέω, σου που φύγει από εδώ, θα έρθεις, θα μου το πεις και θα συζητήσουμε τι να τους πεις. Τέλος πάντων, ο πατέρας του δεν ήταν εδώ, έλειπε εκείνη την ώρα. Να μην σου τα πολύ λόγο, του είπα, είναι πολύ ωραία ιδέα, πολύ καλή ιδέα να διεκδικήσεις αυτό που θέλεις, να ζητήσεις αυτό που θέλεις, να προτείνεις σε ανθρώπους να παίξετε. Επήγαινε, ήρθε μέχρι να αποφασίσω, όπως τότε με τον Γκρίκο, ξέρεις το στιγμή με τον Γκρίκο, αν θα προτείνεις τα μεγαλύτερα παιδιά να παίξουν. Βγήκα στον μπαλκόνι και τον έβλεπα, πήγε. Του το πρότεινε, το δέχτηκα, έπαιξε, ήρθε ευχαριστημένος και του λέω, δεν είναι πολύ ωραίο πράγμα που ένα νεαρό αγόρι πήγαινε και ζήτησε από μεγαλύτερα αγόρια να παίξουν και έγινε ένα πιο δυναμικό άντρα. Μου λέει, γιατί να μην γίνετε κι εσεί πιο δυναμικέ γυναίκε. Του λέω, έχει δίκιο. Του λέω, μίλησα σεξιστικά αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε το ίδιο να προτείνω και στην αδερφή σου. Αυτό δεν είναι ένα παράδειγμα που μια μάνα καλλιέργησε το αρσενικό κομμάτι του παιδιού τη. Το διεκδικητικό. Γιατί να πρέπει να έχουμε μέσα στο μυαλό μα ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει πατρικών πρότυπων, γυναικείων πρότυπων, ανδρικών πρότυπων, αρσενικών πρότυπων και να μην είμαστε εμείς οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, ολοκληρωμένες προσωπικότητες με ανεπτυγμένη και την αρσενική και τη θηλυκή μας πλευρά. Όλα αυτά, όλα αυτά τα νέα πράγματα, οι νέες έννοιες που εισάγονται και τα λοιπά είναι καινούργιες. Οπότε εμείς τώρα μιλάμε για τις έρευνες που ήδη υπάρχουν. Ναι, αγαπητοί μου, εγώ μιλάω καθαρά από ψυχολογική σκόπια. Δεν το λέω από άλλη σκόπια. Δεν το λέω ούτε ως ακτιβίστρια, δεν το λέω ούτε ως μοντέρνα, δεν το λέω ούτε ως υπέρμαχος του ανθρωπίνου δικαιώματος. Το λέω ως ψυχολόγος. Shit happens. Α? Μπορεί να πεθάνει ο πατέρας του παιδιού ή η μάνα του παιδιού. Μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι και ο άλλος να είναι εγκληματίας και να τον κάτσουμε μέσα στη φυλακή, ρε παιδί μου. Να πάει φυλακή. Μπορεί να μην υπάρχει ο πατέρας εκεί πέρα. Η μάνα θα πρέπει να πάει να νιώθει συνέχεια, μάλλον η μάνα πρέπει να νιώθει ανεπαρκής και λυπής και να φοβάται το παιδί της μεγαλώνει χωρίς υγιές πρότυπο και να ανησυχεί, ή να προσπαθήσει η ίδια να είναι και μητέρα και πατέρας. Το ιδανικό είναι να υπάρχουν δύο γονείς. Όπως έχουμε δύο νεφρά, δύο πνεύμονες, δύο μάτια, δύο αυτιά, δύο ρουθούνια, χαλάσει το ένα να λειτουργήσει το άλλο. Αλλά αν είναι ένας ο γονιός, δεν μπορεί να αναπληρώσει τα κενά. Ή αν είναι δύο γονείς του ίδιου φίλου, να προσπαθήσουν να αναπληρώσουν τα κενά και γίνεται. Γίνεται, ναι, γίνεται. Δηλαδή να μην τρομοκρατούμαστε ότι όχι, αν μεγαλώσει το παιδί χωρίς πατέρα καταστράφηκε. Ή αν μεγαλώσει όχι, χωρίς πατέρα καταστράφηκε. Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλά απαντούμε στο ερώτημα και ότι κι άλλοι άνθρωποι μπορούν να παίξουν αυτόν τον ρόλο, τον πολύ σημαντικό, ή και η ίδια η μητέρα ή ο πατέρας μπορεί να αναπληρώσει ως έναν βαθμό αυτόν που θα υπήρχε στη ζωή του παιδιού αν υπήρχαν δύο συνείδητοι γονείς. Γιατί μιλάμε για συνείδητη γονεί. Πόσους έχουν για μόνο. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Έχουν πατέρα, να λέμε ότι δεν είναι. Έχουμε πατέρα.
Ακριβώς. Ή έχουμε Που δεν μητέρα και είναι είναι μόνο για να λέμε ότι έχουμε μητέρα. Έχουμε μητέρες που δεν είναι μητρικές και πατεράδες που δεν είναι πατρικοί. Συμφωνώ. Εντάξει, καλύψαμε το. Νομίζω ναι. Έχετε κάτι άλλο να πείτε? Μπορεί ένας παιδοψυχολόγος να βοηθήσει έναν παιδί που έχει αυτή την έλλειψη? Μια κοπέλα που ανησυχεί ότι το παιδί της έχει έλλειψη, ρε παιδί. Μπορεί να απευθυνθεί σε έναν παιδοψυχολόγο ή έναν ψυχολόγο που είναι, εσείς είσαι και για παιδιά και για φίλους. Να απευθυνθεί η μητέρα και να συζητήσει το ζήτημα. Μπορεί να απευθυνθεί, να ρωτήσει, να συζητήσει και να βρούμε λύσεις ανάλογα με την περίπτωση και ανάλογα με τα θέματα που υπάρχουν και στο να παιδί. Της πει ο ειδικός παιδοψυχολόγος, ο ειδικός ψυχολόγος εφήβων, με βάση όσα μου λες, ναι, ίσως υπάρχει πρόβλημα, ή μην ανησυχείς, είναι οι δικές σου οι φοβίες που σε κάνουν να νομίζεις ότι επειδή δεν είναι ο πατέρας στο προσκήνιο ή δεν υπάρχει πατέρας στο προσκήνιο, το παιδί θα παθήσει. Όπως πάντα, στην περιγραφή του βίντεο θα βάλω και το email της δόκτωρος Αριστονίκης στο δοσίου Τρυφωνίδου σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί σας. Πάντως θέλω να σου πω ότι μια φίλη από το δεύτερο επίπεδο της συμμετοχής που κάνει ψυχοθεραπεία σε σένα μιλάει με τα καλύτερα λόγια και μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν είναι εύκολος να τον ευχαριστήσεις. Είναι πολύ έξυπνη, κατάλαβες ποια λέω. Είναι πολύ έξυπνη γυναίκα, πολύ ικανή, πολύ... έχει πολύ ψηλή αντίληψη και λέει τα καλύτερα λόγια για σένα. Αυτό είναι, έτσι ήθελα να σου το πω. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι κάνετε μέσω διαδικτύου, αντιλαμβάνομαι, ότι δεν είστε στην ίδια χώρα. Μέσω διαδικτύου κάνετε συνεδρίες. Μάλιστα, αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε την επόμενη Άριστο Τρίτη.